Σε αυτό το σημείο, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στη γύρω τηλεόραση τον κύριο Βασίλη Ρόκο, εκπρόσωπο τύπου από το Πράσινο Κίνημα. Ένα νέο κίνημα το οποίο ήρθε ο κύριος Ρόκος για να μας το παρουσιάσει. Κύριε Ρόκο, αγαπητέ Βασίλη, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου και είσαι σήμερα στη γύρω τηλεόραση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να πάμε έτσι εισαγωγικά. Τι είναι το Πράσινο Κίνημα, από ποιους το αποτελούν, ποιοι το αποτελείται, ποια είναι η δομή του, ποια είναι η ιεράρχησή του και ποιοι είναι οι στόχοι του? Ας πάμε να κάνουμε μια γενική εισαγωγική κουβέντα και μετά θα δούμε τα επιμέρους ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε από τη δομή. Το Πράσινο Κίνημα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι υποστηρικτής του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Γι' αυτό το λόγο κιόλας λειτουργούμε στα ίδια πλαίσια με το Πράσινο Κόμμα της Ευρώπης. Οπότε δεν έχουμε έναν πρόεδρο, αλλά έχουμε συμπρόεδρους. Ένας άνδρας και μία γυναίκα. Είναι ο κ. Καλογράνης Κώστας, ο οποίος είναι ο συμπρόεδρος, μαζί με την Ρία Ακριβού, η οποία είναι επικεφαλής, ας πούμε, του Πράσινου Κινήματος. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία δομή κατά την οποία έχουμε ξεκινήσει ήδη να έχουμε υποψήφιους βουλευτές, γιατί θα κατέβουμε σε εθνικές εκλογές, κανονικά σε αυτές τις εκλογές τις επικείμενες, είτε γίνουν την Άνοιξη, είτε γίνουν το καλοκαίρι, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Ήδη κάναμε μία συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ και πριν από 2 εβδομάδες περίπου στην Αθήνα έγινε η πρώτη διάσκεψη κατά την οποία παρουσιάσαμε τα πρώτα ονόματα, τα πρώτα 100 ονόματα από υποψήφιους βουλευτές. Και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε και τα υπόλοιπα 100 ονόματα, οπότε θα έχουμε 200 υποψήφιους βουλευτές σε όλη τη χώρα. Το Πράσινο Κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και στις περιφερειακές εκλογές. Είχαμε κατεβάσει υποψήφιους και για το Δήμο, ας πούμε, του Χαλανδρίου, αλλά και για την περιφέρεια Αττικής. Ήδη έχουν εκλεγεί κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι κάνουν εξαιρετικό έργο και γι' αυτό θα με επιτρέψετε μετά να μιλήσω έτσι 5 λεπτά. Πέραν αυτού όμως, το Πράσινο Κίνημα είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είχε κατέβει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές και αυτό συνέβη γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα σοβαρό υγείας του συμπρόεδρου του Κωνσταντίνου Καλογράνη, ο οποίος είναι και συνάδελφός, είναι δημοσιογράφος. Του παρουσιάστηκε ένα αυτοάνοσο το οποίο δεν επέτρεψε το κόμμα, το κίνημα να κατέβει στις εθνικές εκλογές. Ναι, είναι καλό άνθρωπο. Θέλω να μου πείτε όμως δύο πράγματα τώρα σχετικά με το τι είναι το Πράσινο Κίνημα. Το Πράσινο Κίνημα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σαν πρώτη βλέψεις το να υπάρχει μια πολιτική η οποία θα είναι, ας πούμε, green, δηλαδή μια πράσινη πολιτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε περιβαλλοντιστές. Δηλαδή δεν είναι πάμε, φυτεύουμε ένα δεντράκι και αισθανόμαστε ότι κάτι έχουμε κάνει. Πρέπει να δημιουργηθεί, όπως και στο Πράσινο Κόμμα της Ευρώπης, πρέπει να δημιουργηθεί μια πορεία κατά την οποία η ελληνική κοινωνία θα πρέπει και η ελληνική πολιτική θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσει, να μεταπηδήσει και λόγω του ενεργειακού κόστους το οποίο μας ταλαιπωρεί όλους μας, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να δώσουμε ένα έναυσμα στο να αλλάξουν οι καταστάσεις. Κύριε Ρόκο, δεν είστε αμιγώς οικολόγοι, δηλαδή δεν είναι το οικολόγοι πράσινο. Δεν είστε περιβαλλοντιστές. Που υπήρχε. Είστε και οικολόγοι, αλλά ταυτόχρονα έχετε και μια διαφορετική οπτική. Ακριβώς. Ίσια όλα είναι και εκεί πέρα. Και η πινελιά, ας πούμε, η διαφορετική πινελιά σε εμάς σε σχέση ως Πράσινο Κίνημα, είναι ότι είμαστε και ένα πατριωτικό κόμμα. Δηλαδή, μία από τις θέσεις μας είναι να κλείσει το προξενείο της Τουρκίας στη Κομωτινή, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως φορέας προπαγάνδας. Ήδη έχουμε φτιάξει 100 σημεία, και στη Ρόδο τα οποία 100 σημεία είναι σημεία όχι απλά προτάσεων, αλλά είναι σημεία κατά τα οποία δίνουμε ένα πρόγραμμα κυβέρνηση, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή,
Εκτός από τα μεγάλα κόμματα εξουσίας, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να δώσει λύσεις για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση που κυβερνήσουμε. Εμείς, σαν πράσινο κίνημα, ήδη έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, το οποίο αποτελείται από 100 σημεία. Και σε περίπτωση που εκλεγούμε και μπούμε στις εθνικές εκλογές, που υπάρχουν πολύ θετικές βλέψεις προς αυτή την κατεύθυνση, είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να υπάρξει μια πιο πράσινη, αηφόρος ανάπτυξη και πολιτική από την πλευρά του κράτους. Μάλιστα. Εφόσον μου λέτε ότι έχετε 100 σημεία, κύριε Ρόκο, θα θέλατε να μου δώσετε 2 σημεία για 2-3 βασικούς πυλώνες? Για παράδειγμα, 2 σημεία για την ασφάλεια, 2 σημεία για την παιδεία, 2 σημεία για τις εξωτερικές θέσεις. Γιατί αυτά είναι κάτι τα οποία νομίζω ότι είναι βασική. Για παράδειγμα, για την εξωτερική πολιτική, όπως σας είπα και πιο πριν, ότι είμαστε υπέρ του να καταργηθεί το προξενείο, το προξενείο της Τουρκίας. Ταυτόχρονα είναι αδιαφυσβήτητο το ότι τα 12 ναυτικά μίλια βάσει διεθνούς δικαίου θα πρέπει να σεβαστούν από την πλευρά της Τουρκίας. Και όπως σας είπα και πιο πριν, είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα. Τώρα μπορώ να πω για κάτι το οποίο ταλανίζει την τελευταία χρονική περίοδο την ελληνική κοινωνία, είναι το δημογραφικό. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι έγινε πρόσφατα η απογραφή, η μέτρηση, κατά την οποία φαίνεται ότι ο ελληνικός πληθυσμός όλο και συρρυκνώνεται. Μια Ισχύει. Περίοδο που Ισχύει αυτό. Αντίστοιχα στη Τουρκία, στη γειτονική Τουρκία, όλο και αυξάνεται. Είναι χαρακτηριστικό το ότι έχουμε, για παράδειγμα, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν 50.000 λιγότεροι, τη στιγμή που στην γειτονική Τουρκία θα ψηφίσουν 7 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι συρρυκνώνεται ο πληθυσμός μας. Γι' αυτό έχουμε μία πρόταση. Η πρότασή μας είναι ότι σε περίπτωση που ένα νέο ζευγάρι κάνει ένα παιδί, γεννήσουν ένα παιδί, τότε θα υπάρξει από το Ταμείο Παρακαταθητικών, θα δοθεί ένα δάνειο το οποίο θα είναι του ύψους των 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ. Σε περίπτωση που αυτό το ζευγάρι αποφασίσει να κάνει και ένα δεύτερο παιδί, τότε το υπόλοιπο το οποίο μένει από το δάνειο το οποίο δεν έχει αποπληρωθεί, σβήνεται. Δηλαδή χαρίζονται τα χρήματα. Σε περίπτωση που κάνουν ένα τρίτο παιδί, τότε θα υπάρχει αφορολόγητο ΕΣΑΗ για τη μητέρα. Τώρα θα μου πείτε ότι αυτό το πράγμα ακούγεται λαϊκίστικο και ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό και ανέφικτο. Συμβαίνει στην Ουγγαρία όμως, με τον κύριο Όρμπαν, αν δεν κάνω λάθος. Και όμως ήδη συμβαίνει σε κάποιες χώρες αυτό το πράγμα. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε κοστολογήσει τη συγκεκριμένη πρόταση με βάση τις γεννήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Σημαίνει ότι στο πρώτο παιδί θα κοστίσει στο κράτος ετησίως θα κοστίζει 800 εκατομμύρια ευρώ και για το δεύτερο παιδί 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε ότι είναι πολλά τα λεφτά. Δεν θα σας μιλήσω για τα εξοπλιστικά μας, τα οποία ούτως ή άλλως πρέπει να τα κάνουμε, ή για την σπατάλη, την εθνική μας σπατάλη, αλλά θα σας πω ότι με ένα απλό τρόπο, με ένα απλό υπολογισμό, σε περίπτωση που αλλάξουμε τις λάμπες, οι οποίες είναι στο εθνικό δίκτυο, από λάμπες θεωρείο τις αντικαταστήσουμε από λάμπες LED, τότε το κράτος εξοικονομεί σε ρεύμα περίπου 1,8 δις ευρώ. Οπότε μόνο με αυτή την απλή κίνηση μπορούμε να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες. Κάποια πρόταση σχετικά με την ασφάλεια, δηλαδή για παράδειγμα ένα ζήτημα που έχει διχάσει λίγο την κοινωνία αυτή την περίοδο είναι η αστυνόμευση των πανεπιστημίων. Είστε υπέρ ή κατά της αστυνόμευσης των πανεπιστημίων, ή αν έχετε κάποια άλλη απάντηση συνολικά στην ασφάλεια, στο ζήτημα της ασφάλειας, γιατί οι διαρρήκτες κάνουν πάρη το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα κατά κοινή ομολογία. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατικό κόμμα το οποίο να είναι κατά της αστυνόμευσης στο σύνολο των πραγμάτων. Δηλαδή, όπως και να έχει, δυστυχώς υπάρχει εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα αυτή διαρκώς αυξάνεται και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, είτε από τα δελτία ειδήσεων όπως το δικό σας, από διάφορες καταγγελίες οι οποίες γίνονται, είτε από προσωπικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν πολλοί από εμάς που έχουν κάποιον φίλο ή κάποιο γνωστό που έχει πέσει θύμα ληστείας.
Δυστυχώς και όχι μόνο ληστείας, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα περιστατικά αυξανόμενης βίας, όπως είναι η βία των ανηλίκων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά βλέπουμε ότι στα δημοτικά σχολεία, όχι, δηλαδή λέγαμε για τα πανεπιστήμια, αλλά αυτό το πρόβλημα έχει μεταπηδήσει σε πολύ νεότερες γενιές. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι παρέες 8 χρονών, 10 χρονών παιδιά δημιουργούν συμμορίες οι οποίες κάνουν ξυλοχδαρμό σε συνομήλικούς τους ή ακόμα και κλοπές. Δηλαδή η βία είναι διαρκώς αυξανόμενη και γι' αυτό το λόγο εννοείται πως και το πράσινο κίνημα είναι υπέρ της αστυνόμευσης και υπέρ της προστασίας των πολιτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήταν κατά της αστυνόμευσης. Τέλος, μήπως έχουμε να δώσουμε κάτι για την παιδεία, μιας και αναφερθήκατε και στο ζήτημα της νεολαίας. Όσο αφορά την παιδεία, εννοείται πως... Κάποια θέση δηλαδή από το πράσινο κίνημα. Δεν θα σας πω κάτι το οποίο να είναι πολύ ξεχωριστό ή πολύ ιδιαίτερο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το πράσινο κίνημα είναι σε μια διαδικασία συνεχιζόμενη όπου ακούμε τις προτάσεις από τους πολίτες, δηλαδή υπάρχει μια διαντίδραση μεταξύ ημών. Οπότε σίγουρα είμαστε υπέρ του δημόσιου ανοιχτού σχολείου, υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακόμα και σήμερα είμαστε σε μια διαδικασία κατά την οποία δεχόμαστε προτάσεις για να διαμορφώσουμε τη δικιά μας ατζέντα, οπότε και γι' αυτό το λόγο κιόλας προσκαλώ οποιονδήποτε από τους τηλεθεατές, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Λάρισα, είτε οπουδήποτε στην Αθήνα για παράδειγμα, να έρθουν να μας δώσουν και αυτή τις προτάσεις τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ακόμα καλύτερη ατζέντα για την παιδεία. Θα αρχίσουν να σας μετράνε από εδώ και στο εξής, κύριε Ρόκο, γιατί ακόμα δεν έχω δει μέτρηση πράσινο κίνημα. Έχουμε την ελπίδα αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ξανά είχα την εμπειρία στον πολιτικό μου βίο να είμαι σε ένα κόμμα, πολιτικό κόμμα το οποίο δεν μετριότανε και όμως έκανε την έκπληξη και μπήκε στη Βουλή με μια καλή εκπροσώπηση. Βλέπω ότι το πράσινο κίνημα θα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί αρχικά είναι οι συγκυρίες τέτοιες κατά τις οποίες ο κόσμος είναι πιο όριμος να αντιληφθεί το τι σημαίνει ενεργειακή κρίση και το τι σημαίνει περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Βλέπουμε ότι οι ίδιες οι συνθήκες εξαναγκάζουν τον κόσμο να βρει μια εναλλακτική. Μέσα σε αυτή την εναλλακτική, ήδη σε μετρήσεις φαίνεται ότι 7% των πολιτών είναι υπέρ ενός πράσινου κόμματος. Απλά δεν μπορούν να το εκφράσουν ακόμα, γιατί και εμείς σήμερα ξεκινάμε, ας πούμε, από την συνέντευξη τύπου που κάναμε στη ΔΕΘ, που δώσαμε στη ΔΕΘ. Από το Σεπτέμβριο αρχίσαμε να εξωτερικεύουμε το ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι θέσεις μας. Οπότε θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να φερόμαστε δημοσκοπήσεις. Το θέμα όλο είναι, το ζήτημα είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να ξεκινήσουν απλά να κάνουν την ερώτηση για το πράσινο κίνημα. Από εκεί και πέρα θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξει μια πολύ θετική έκπληξη υπέρ του κόμματός μας. Κατανοητό. Κύριε Ρόκο, ζητήσατε 5 λεπτά. Ζητήσατε 5 λεπτά το χρόνο τηλεοπτικό, ώστε να κάνετε κάποια τοποθέτηση από ό,τι κατάλαβα σχετικά με τις περιφερειακές. Ναι, ακριβώς. Και τις αυτοδιοικητικές συνολικά, από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς. Εμείς είχαμε στις περιφερειακές εκλογές, είχαμε κατεβάσει η περιφέρεια Αττικής ένα δικό μας ενδιασμό. Εκλέξαμε κάποιους περιφερειακούς συμβούλους. Αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία, όπως έχουμε τους περιφερειακούς συμβούλους, είναι λογικό να έχουν συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Όπου είναι ο Περιφερειάρχης της Αττικής, είναι ο κ. Πατούλης. Μπορώ να πω ότι ασχέτως των πολιτικών τοποθετήσεων που έχει ο καθένας, ασχέτως αν είναι αριστερός, δεξιός ή στο κέντρο, που εμείς δεν είμαστε ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί, αλλά είμαστε καθαρά πράσινοι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα σημείο σύγκλησης κατά το οποίο μας έχει δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη δικιά μας πράσινη πολιτική στην περιφέρεια Αττικής. Περιττώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μία ανεμογεννήτρια στην περιφέρεια Αττικής. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα βλέπουμε να ξυπνάει κάποιος ένα πρωί και να ανοίγει τα μάτια του και να βλέπει ότι το βουνό ή ο λόφος απέναντί του έχει γεμίσει με ανεμογεννήτριες, βλέπουμε ότι η περιφέρεια Αττικής είναι προστατευόμενη από αυτό. Δεν είναι ότι είμαστε κατά των ανεμογεννητριών.
Αλλά μπορούμε να πούμε για παράδειγμα το παράδειγμα της Καρίστου, όπου στην Κάριστο ξέρετε ότι υπάρχει ένας πληθυσμός της τάξης των 1.200 κατοίκων και υπάρχουν 800 αναμεγεννήτριες. Αυτό δεν είναι πράσινη ανάπτυξη. Αυτό είναι μια καταχρηστική πολιτική κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κερδοσκοπούν με το πρόσημο της πράσινης ανάπτυξης. Οπότε, πράσινη ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά, γεωγραφικά, να γίνονται κάποιοι έλεγχοι, κάποιες μετρήσεις, έτσι ώστε να μην πνίγεται κάποιος, ας πούμε, από τις αναμεγεννήτριες. Ακόμα και οι δίωδοι για τα πουλιά, γιατί τα πουλιά, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχουν δικούς τους διαδρόμους. Ξέρετε ότι όταν τοποθετούνται οι αναμεγεννήτριες, δεν γίνεται κανένας έλεγχος αν από εκεί πέρα υπάρχει ένας διάδρομος των πουλιών. Ξέρετε τι σημαίνει να αλλάξει η πορεία των πουλιών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνεται μεταφορά των σπόρων. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι εύκολο η φύση να αναδημιουργείται και να ανασυντάσσεται. Οπότε, αυτό που έλεγα για την περιφέρεια της Αττικής είναι ότι ήδη έχουμε δείξει, βέβαια εννοείται με την ανοχή του κύριου Πατούλη, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είναι βιώσιμο και μάλιστα δεν το έχουμε αποδείξει μόνο στην Ελλάδα, αλλά το έχουμε αποδείξει στο σύνολο της Ευρώπης. Γιατί η περιφέρεια της Αττικής σήμερα, την οποία ό,τι αφορά το πράσινο περνάει κυρίως από δικές μας συμβουλές και από τις δικές μας προτροπές, mm-hmm. βλέπουμε ότι η περιφέρεια της Αττικής θεωρείται μία από τις πιο πράσινες περιφέρειες της Ευρώπης. Και μιλάμε για την περιφέρεια της Αττικής, έτσι. Μία περιφέρεια η οποία πριν 10 χρόνια πνιγόταν από το δεξίδιο του άνθρακα. Κύριε Ρόκο, σας άφησα να ολοκληρώσετε και να κάνετε τις τοποθετήσεις σας χωρίς διακοπές, ούτως ώστε να μπορέσει ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια που μας παρακολουθεί να απορροφήσει όσο περισσότερο γίνεται τη δική σας θέση, τη δική σας άποψη, τις δικές σας τοποθετήσεις ως εκπρόσωπος τύπου από το Πράσινο Κίνημα. Οπότε πάνω σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό και σας άφησα να ολοκληρώσετε τις σκέψεις σας. Να είστε σίγουρος όμως ότι θα σας ξαναέχουμε καλεσμένο στο γύρο τηλεόραση, γιατί αυτή είναι και η θέση μας, έτσι κι αλλιώς, η δημοκρατία μέσω της πολυφωνίας. Άρα, εννοείται ότι το βήμα εδώ είναι πάντα ανοιχτό και ελπίζω με μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και άλλους εκπροσώπους από το Πράσινο Κίνημα. Και πάλι ευχαριστώ. Μεγάλη μας χαρά. Και να κλείσω λέγοντας ότι πολύ σύντομα θα ανοίξουμε τα γραφεία μας, τα πολιτικά μας γραφεία του Πράσινου Κινήματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουμε μία έντονη απαρίθμηση από νέα μέλη. Οπότε είναι χαρά μας όποιος επιθυμεί να έρθει σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθεί για τις θέσεις μας και για τις κινήσεις μας. Να είστε καλά, κύριε Ρόκο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.